η ετοιμιγορία βγήκε. Και τελικά είχαμε παιδιά λευκό καπνό μετά τις συσκέψεις των 7 ενόρκων. Τελικά λοιπόν μετά από 6 εβδομάδες που πραγματικά ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση, αναφερόμαστε βέβαια στην πολύκροτη δίκη, τη δικαστική αυτή διαμάχη ανάμεσα σε Johnny Depp και Amber Heard, έληξε υπέρ του γνωστού ηθοποιού. Τρομερό, έτσι. Επειδή τον πήγε αυτή στα δικαστήρια, επειδή είναι μια εποχή που το Me Too είναι πάρα πολύ έντονο, η κακοποίηση, η λεκτική, η ψυχολογική βία, η σεξουαλική, όταν πας σε ένα διάσημο ηθοποιό στο δικαστήριο και τον κατηγορείς για τέτοια πράγματα, δεν πιστεύεις ότι θα αθωωθεί αυτή, καταλαβες, ότι θα αθωωθεί αυτό, συγγνώμη. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι η Amber Heard μέσω του άρθρου που είχε δημοσιευτεί στην Washington Post το 2018 δυσφήμισε τον Johnny Depp. Μάλιστα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κερδίσει και 15 εκατομμύρια δολάρια. Wow. Να σας πω ότι τα 10 εκατομμύρια είναι η κανονική. Το κανονικό ποσό που συνήθως επιβάλλεται τέλος πάντων σε τέτοιες περιπτώσεις και τα 5 είναι τιμωρητική η αποζημίωση. Επίσης, να σας πω ότι η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και ο Ντεπ με τη σειρά του, ουσιαστικά όμως μέσω του δικηγόρου του, δυσφήμισε την Amber Heard με αποτέλεσμα να πάρει και αυτή 2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα στη δυσφήμιση παίχτηκε το δικαστήριο. Ναι. Δεν παίχτηκε ότι αν τη χτύπησε ή δεν τη χτύπησε, γιατί προφανώς αποδείχθηκε ότι δεν τη χτύπησε. Φαντάζομαι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, με μάρτυρες που κατέθεσαν, με το ότι αυτή δεν μπορούσε να τα αποδείξει. Συγκροτήθηκε η Μιζάρα ότι έλεγε ψέματα και το έκανε κακό. Ναι. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση της ετοιμιγορίας, να σας πω ότι εξέδωσαν ανακοινώσεις και οι δύο πλευρές, τόσο ο Johnny Depp, όπου ουσιαστικά μέσα σε αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση αναφέρει ότι πήρε και πάλι πίσω τη ζωή του, τόσο και η Amber Heard, η οποία δήλωσε ότι είναι φανερά απογοητευμένη, τόσο γιατί θεώρησε ότι η επιρροή του συζύγου της, του πρώην πια συζύγου της, ήταν αυτή που καθόρισε την απόφαση του δικαστηρίου, καθώς επίσης ότι ουσιαστικά είναι και μία απόφαση που δεν ξέρει κατά πόσο θα λειτουργήσει και με ποιον τρόπο για τις άλλες γυναίκες και ότι ουσιαστικά γυρνάει τον χρόνο πίσω. Ότι και καλά δεν έγινε πιστευτή, άρα οι άλλες γυναίκες δεν θα κινηθούν το ίδιο σαν και αυτή. Εδώ σου λέει αυτή που είναι διάσημη δεν δικαιώθηκε, θα δικαιωθώ εγώ που είμαι άσημη. Οπότε ίσως λίγο να λειτουργήσει αυτό αποτρεπτικά, αρνητικά δηλαδή για άλλες γυναίκες η απόφαση αυτή του δικαστηρίου. Εμείς σας επιμείνουμε στο ότι η δικαιοσύνη ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Το έχουμε ζήσει και εμείς εδώ. Δεν ξέρω αν θυμάστε την περίπτωση στη Θεσσαλονίκη που πάλι είχαμε μια κατηγορία από μια γυναίκα για περιστατικά και μετά το δικαστήριο έβγαλε αντίθετη απόφαση πάλι για δυσφήμιση και ότι δεν συνέβησαν όλα αυτά. Και εμπλέκονται και διάφορα κυκλώματα και μάλιστα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στο τελευταίο πάντως, καιρό γύρω από αυτό το θέμα. Όλα αυτά που ακούγονται τόσο προσωπικά, για τόσο προσωπικές στιγμές και σε τέτοια κατάσταση όταν βλέπεις δύο ανθρώπους εκτός σε αυτού, είτε σε μέθη τρομερή, είτε σε... Και οι λεπτομέρειες που βγήκαν, που πολλές τόσο, από αυτές είναι... Ναι. Τόσο άσχημα για αυτούς τους δύο. Εγώ θεωρώ ότι έκανε κακό και στους δύο τελικά. Σίγουρα και ο Johnny Depp το είπε στην αρχή του δικαστικού αυτού αγώνα ότι δυστυχώς θα μπούμε σε ένα τέτοιο χώρο όπου θα δούμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε και οι δύο πλευρές να δείτε. Αλλά αφού φτάσαμε ως εδώ, θα πρέπει να το τερματίσουμε. Να σας θυμίσω βέβαια ότι και το αρχικό ποσό που ζητούσε ο Johnny Depp ήταν 50 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά του επιδικάστηκε το ποσό των 15 εκατομμυρίων.